Κυρία Παναγιωτακοπούλου, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και από την Αθήνα. Καλημέρα. Θα ξεκινήσω διαφορετικά από ό,τι ενδεχομένως θα περιμένατε, γιατί σήμερα το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη αναφέρεται στο εργατικό δυστύχημα στην νικελοβιομηχανία της Λάρκος, στη Λάριμνα. Με θύμα, όπως γνωρίζουμε, έναν πατέρα τριών παιδιών. Ξεκινώ λοιπόν τη συζήτηση από αυτό το τραγικό συμβάν, γιατί είναι γνωστές οι παρεμβάσεις που έχετε κάνει, που έχει κάνει το ΚΚΕ για το θέμα. Και πριν μας δώσετε έτσι τη συνολική εικόνα που έχετε κι εσείς, να πω ότι το Συνδικάτο Μετάλλου λίγες ώρες πριν το συμβάν είχε προειδοποιήσει, ναι, είχε κάνει λόγο για παρολίγο άλλο ομαδικό δυστύχημα και οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει για απαξίωση του εργοστασίου. Έτσι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Καταρχήν νομίζω αν θέλαμε σήμερα να βάλουμε έναν τίτλο, ο Ριζοσπάστης βέβαια το λέει πολύ χαρακτηριστικά, έγκλημα προδιαγεγραμμένο με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Mm-hmm. Εγώ θα συμπλήρωνα ότι αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπως λέμε εμείς με την ξύλινη γλώσσα μας, όπως μας λένε καμιά φορά. Mm-hmm. Όμως είναι, αν θέλετε, η Λάρκο, η περίπτωση της Λάρκο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα εργοστάσιο που εδώ και δεκαετίες οδηγείται στην απαξίωση, είτε για να οδηγηθεί στο κλείσιμο είτε για να ιδιωτικοποιηθεί, και τα αποτελέσματα αυτής της απαξίωσης είναι η παντελής έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Mm-hmm. Που βεβαίως για όλα αυτά είχε προειδοποιήσει πολύ έγκαιρα και το σωματείο, χώρια ότι ένα επίσης θανατηφόρο ατύχημα είχε συμβεί στο ίδιο εργοστάσιο λίγους μήνες πριν, για να μην πούμε αυτά που ήδη καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, mm-hmm. ότι εχθές θα μπορούσαμε να ήταν αυτό το δυστύχημα να ήταν πολύ νεκρό. Mm-hmm. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Μιλάμε για παντελής έλλειψη mm-hmm. μέτρων στοιχειώδους ασφάλειας. Αλλά εγώ θέλω να βάλω μία άλλη πλευρά mm-hmm. που χρειάζεται έτσι ένας κόσμος που το παρακολουθεί όλα αυτά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να βάλει στη σκέψη του. Ξέρετε, το παράδειγμα της Λάρκο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι η χώρα μας έχει μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα εργοστάσιο που ασχολείται με την παραγωγή εξόρυξη, δεν ξέρω ακριβώς πώς το λένε, νικελίου, mm-hmm. που αντιλαμβάνεστε ότι αυτό από μόνο του δείχνει ότι η χώρα μας έχει τέτοιες δυνατότητες που αν πραγματικά θα μπορούσε να τις αξιοποιήσει προς mm-hmm. όφελος του λαού της, θα μπορούσε πραγματικά να καλύψει και σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Και όμως, αντί να συμβεί αυτό, αυτό το εργοστάσιο με αυτή τη σημασία που έχει, γιατί μιλάμε για ένα εργοστάσιο σε ένα μεγάλο στρατηγικό mm-hmm. τομέα, με τέτοια σημασία ναι, ναι. εργοστάσιο είναι, οδηγείται στην απαξίωση. Ναι. Νομίζουμε ότι γι' αυτό, αν θέλετε, μπορούν να βγουν συμπεράσματα, γιατί το εμπόδιο που μπαίνει στη μέση και δεν αφήνει πραγματικά να αναπτυχθεί και αυτός ο κλάδος, αν θέλετε, αλλά και άλλοι κλάδοι στη χώρα μας, ναι. είναι το ίδιο το καπιταλιστικό κέρδος. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό δεν αξιοποιείται, ακριβώς γι' αυτό δεν μπορούμε σήμερα να μιλήσουμε για την ανάπτυξη, αν θέλετε, στη χώρα μας αυτού του κλάδου. Μες. Που θα μπορούσε να γίνει με την πολιτική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με άλλες αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στο επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνίας. Που πραγματικά τέτοιου είδους δυνατότητες που έχει η χώρα μας να αξιοποιηθούν προς το συμφέρον του λαού. Πολύ σημαντική και αυτή η παράμετρος που βάζετε, κυρία Παναγιωτακοπούλου. Πάμε λίγο τώρα, αλλάζουμε θέμα, να πάμε λίγο στο προσφυγικό, γιατί βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες να λαμβάνουν διαστάσεις οι αντιδράσεις για το προσφυγικό. Ακραία στοιχεία σε τοπικές κοινωνίες πυροδοτούν κινητοποιήσεις. Είχαμε εδώ έναν πρόσφυγα μαθητή γυμνασίου ναι. στη Νεάπολη Σικαιών, έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Σήμερα το ΕΠΑΛ Γιαννιτσών τελεί υποκατάληψη, μαθητές αντιδρούν στην έλευση προσφύγων και μεταναστών. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό δεν λείπουν και οι προκλήσεις, όπως το κάλεσμα εθνικιστικής οργάνωσης για μπάρμπεκιου έξω από προσφυγική δομή. Πώς τα ακούει και πώς τα αντιμετωπίζει όλα αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα? Ναι. Νομίζουμε ότι όσο περνάει από το χέρι μας, αλλά και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζουμε ότι πρέπει να κινηθούν σήμερα λαϊκές δυνάμεις, πρέπει να απομονώσουμε το ρατσισμό και την ξενοφοβία και να απομονώσουμε σήμερα δυνάμεις αυτών των δίθεν αγανακτισμένων σε εισαγωγικά πολιτών,
που είναι γνωστοί στις τοπικές κοινωνίες περισσότεροι και για τις απόψεις τους, για τη δράση τους, για την τραμπούκικη δράση τους απέναντι σε πρόσφυγες. Ξέρετε, είναι οι ίδιοι πολλές φορές που αντίστοιχη δράση πολλές φορές μπορεί να αναλαμβάνουν και ενάντια σε Έλληνες. Και γενικά ξένους εργαζόμενους. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός ξέρει και από προσφυγιά, ξέρει και από μετανάστευση. Μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Ακόμα και σήμερα, στη σύγχρονη εποχή, είναι χιλιάδες τα νέα παιδιά που έχουν ξενιτευτεί για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Και να έχουμε βεβαίως καθαρό ότι κανένα παιδί, κανένας δεν παίρνει το παιδί του αγκαλιά για να διασχίσει βουνά, θάλασσες, να θαλασσοπνιγεί, να παίξει τη ζωή του κορώνα γράμματα. Γιατί δεν είχε κάτι άλλο να κάνει. Και βεβαίως δεν μπορεί να είναι για μας αντίπαλος μια διαφορετική θρησκεία, ένας διαφορετικός πολιτισμός. Ίσα-ίσα εμείς οι Έλληνες έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ζούμε αρμονικά με διαφορετικούς λαούς που έχουν διαφορετική θρησκεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά επιτρέψτε με όμως να κάνω ένα γενικό σχόλιο, γιατί από ό,τι φαίνεται, και δεν το λέμε εμείς, το καταλαβαίνει και ο λαός μας, ότι η κατάσταση φτάνει σε αδιέξοδο. Έχει φτάσει ήδη σε αδιέξοδο. Το παραδέχθηκε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως αυτό το αδιέξοδο δεν ήρθε από το πουθενά. Αυτό το αδιέξοδο είναι αποτέλεσμα των επιλογών που έχουν γίνει από προηγούμενες κυβερνήσεις. Θυμίζω χαρακτηριστικά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θέλει να εφαρμόσει ακόμα με πιο αυστηρά κριτήρια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι μόνο. Θέλει να δώσει και ως συνέχεια, θεωρούμε ότι είναι και ο νόμος για τη χορήγηση του ασύλου, που αρνείται ουσιαστικά να δώσει διεθνή προστασία σε αυτούς τους ανθρώπους. Και με την έννοια ότι αναθεωρεί και την έννοια του πρόσφυγα προς το χειρότερο. Και ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν δημιουργηθεί συνθήκες μαζικού εγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων στη χώρα μας. Ανθρώπων που δεν θέλουν στην πλειοψηφία τους να μείνουν στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από αυτούς τις χρησιμοποιούν ως πέρασμα, ναι. Βέβαια, ναι. Έχουν μια διαφορετική χώρα προορισμού. Γι' αυτό και εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει βεβαίως να φύγουν από τα νησιά, να απεγκλωβιστούν από εκεί, γι' αυτό χρειάζεται να κλείσουν τα hot spot, αυτά τα άθλια hot spot. Πρόσφατα βρέθηκα στο hot spot της Χίου, που, επιτρέψτε μου μια παρένθεση, αυτά που διαβάζουμε και αυτά που βλέπουμε ως τηλεοπτικά πλάνα δεν μπορούν να μεταφέρουν την πραγματικότητα. Δεν μπορούν να περιγράψουν αυτή την αθλειότητα πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν λέμε να κλείσουν όλα τα hot spot. Είναι πολύ σημαντικό να επανενωθούν οι οικογένειες που σήμερα έχουν διασκορπιστεί. Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί άσυλο σε όσους προέρχονται από χώρες που έχουν δεχτεί υπεριαλιστική επέμβαση, που ζουν σε τέτοιες συνθήκες δηλαδή πολέμου, με γρήγορες διαδικασίες. Και βεβαίως να λυθεί αυτό το ζήτημα, να πάνε αυτοί οι άνθρωποι στις χώρες προορισμού τους. Ναι. Αλλιώς δεν είναι λύση ούτε η αστυνόμευση, ούτε η μεγαλύτερη καταστολή, ούτε τα κλειστά κέντρα, αυτά που σχεδιάζει να φτιάξει η κυβέρνηση σε κάθε ελληνικό, σε κάθε νομό της χώρας μας. Αυτά ίσα-ίσα θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα αντί να λύσουν. Ναι, το ΚΚΕ είναι υπέρ των ανοιχτών κέντρων ελέγχου και καταγραφής. Είναι γνωστό ανθρώπινες αυτό. Ανθρώπινες δομές φιλοξενίας και γρήγορες διαδικασίες προκειμένου να δοθεί άσυλο σε όσους ήταν και να φύγει αυτός ο κόσμος να πάει στις χώρες προορισμού του. Και ξέρετε, για αυτά χρειάζεται να προσληφθεί και το απαραίτητο προσωπικό. Ναι, προφανώς. Αλλά... γιατί αν σκεφτείτε ότι στοιχείο, για παράδειγμα, 3-4 άνθρωποι πρέπει κάθε μέρα να δεχθούν εκατοντάδες αιτήσεις για άσυλο, και όχι μόνο αυτό. 3-4 άνθρωποι πρέπει να λύσουν το ζήτημα της καθαριότητας 4 και πλέον χιλιάδων. Αντιλαμβάνεστε πόσα προβλήματα δημιουργούνται καθημερινά. Ναι, νομίζω όμως ότι και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα, έτσι θα λέγαμε, θερμή για να το αντιμετωπίσει. Προφανώς βολεύεται σε μια κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα γίνει πια όταν... Και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που χρειαζόταν τους πρόσφυγες στις χώρες τους, αν θέλετε, για φτηνό εργατικό δυναμικό, βεβαίως άνοιγαν τα σύνορα. Υπήρχαν αυτά τα χαρακτηριστικά παραδείγματα και στη Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια. Αντίστοιχα, τώρα που μπορεί να μην χρειάζονται, κλείνουν τα σύνορα, κλείνουν τη στρόφιγγα. Αλλά αυτό, ξαναλέω, δεν είναι η λύση. Πρέπει
Άμεσα αυτός ο χώρος να πάει στις χώρες προορισμού του. Λέγαμε, αυτό, κυρία Παναγιώτο. Σημαίνει, με συγχωρείτε, και σε αυτό πρέπει να σημαίνει ότι πρέπει να συγκρουστούμε με συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω τη συνθήκη του Δουβλίνου και παρόμοιες τέτοιες αποφάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλήσατε πριν για τους εθνικιστές και τις προκλητικές ενέργειες. Μου δίνετε τώρα την αφορμή να πάω στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, που είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής, τελευταία μέρα σήμερα της αποδεικτικής διαδικασίας. Κλείνει ένα κεφάλαιο. Το ΚΚΕ, βέβαια, και το ΠΑΜΕ έχει από πρώτο χέρι γνωρίσει τι θα πει βία από την ναζιστική αυτή οργάνωση. Τώρα, ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός μετά από τόσα χρόνια. Το θέμα είναι να μην ανοίξουν άλλοι παράλληλοι κύκλοι. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Δεν χρειάζεται κανένας εφησυχασμός. Είναι θετικό το γεγονός ότι επιτέλους η δίκη αυτή ολοκληρώνεται. Είναι μεγάλες οι ευθύνες. Χρειάζεται, νομίζω, να το πούμε, μην το ξεχνάμε, της προηγούμενης κυβέρνησης για τις καθυστερήσεις, που δεν έλυσε σημαντικά, αν θέλετε, τεχνικά ζητήματα για να προχωρήσει με γρήγορες διαδικασίες η δίκη. Να θυμίσω ότι χτες η μητέρα του Παύλου Φίσα κρατούσε μια φωτογραφία λέγοντας 6 χρόνια. Για να καταλάβει κανείς για πόσα χρόνια καθυστέρησης τέλος πάντων μιλάμε. Αλλά από την άλλη, νομίζουμε ότι τώρα χρειάζεται να βγουν και ολοκληρωμένα συμπεράσματα για το χαρακτήρα της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Γιατί η Χρυσή Αυγή, ξέρετε, είναι εγκληματική γιατί είναι ναζιστική. Ναι. Και χρειάζεται αυτό να κατανοηθεί. Ο χαρακτήρας της απορρέει από την ιδεολογία της, από το περιεχόμενο αυτής της ιδεολογίας, που είναι εγκληματικό. Ναι. Λοιπόν, εμείς δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Το αντίθετο, αυτές οι φωνές που παραμένουν, και οι εθνικιστικές και οι φασιστικές, πρέπει να απομονωθούν παντού. Να απομονωθούν και στους τόπους δουλειάς, εκεί που σπέρνουν το δηλητήριο, ανάμεσα στους εργάτες. Πρέπει να απομονωθούν στα σχολεία και στις σχολές, εκεί που υπάρχουν νέοι άνθρωποι, να μην βρίσκουν να πατήσουν ποδάρι τέτοιου είδους δυνάμεις. Είναι και λίγο σαν τη Λερναία Ήδρα, όμως, κυρία Παναγιατακοπούλου. Διαβάζουμε τώρα Λαγός, Γερμενής και ΣΥ, ας πούμε, προσανατολίζονται στη δημιουργία άλλου κόμματος. Ναι, και όχι μόνο. Και άλλα μπορεί να δούμε. Όπως μπορεί να, καλυμμένες Χρυσές Αυγές με άλλα, αν θέλετε, προσωπία, βεβαίως μπορεί να εμφανιστούν. Και θα βρίσκουν και πεδίο να δρουν. Γι' αυτό λέμε ακριβώς ότι αυτές οι δυνάμεις πρέπει να απομονωθούν παντού. Είναι στο χέρι μας να το κάνουμε, να μην βρίσκουν να πατήσουν, να μην βρίσκουν ποδάρια, να μην βρίσκουν τη δυνατότητα να παρασύρουν, να κοροϊδέψουν απλούς ανθρώπους, αγνούς, εργάτες, αν θέλετε, νέα παιδιά. Και τέτοια δουλειά έχουμε να κάνουμε και εμείς στο επόμενο διάστημα. Και γι' αυτό, αν θέλετε, δεν χρειάζεται καμία ανοχή. Γιατί τέτοιου είδους ανοχή γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στις δυνάμεις της Χρυσής Αυγής. Τώρα, λοιπόν, καμία ανοχή στο φασισμό, στο ναζισμό, με όποια προσωπία και να εμφανίζεται. Ένα τελευταίο ερώτημα, επιτρέψτε μου, γιατί σήμερα ξεκινά η εξαναβολή συνεδρίας της προανακριτικής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα να λέει ότι κάθε κόμμα έχει δικαίωμα να ορίζει τους εκπροσώπους του. Είναι κοινοβουλευτική επιτροπή, δεν είναι δικαστήριο. Μιλώ για τους Τζανακόπουλο Πολάκη. Ναι. Δεν ξέρω αυτή ποια θα είναι, μάλλον, η εξέλιξη και αν θα... Εδώ είμαστε για να δούμε. Εδώ είμαστε για να δούμε, έτσι. Κύριε Παναγιώτο. Βέβαια, εμείς έχουμε εδώ και καιρό καταγγείλει το σκηνικό εκφυλισμού που προσπαθεί να στήσει η Νέα Δημοκρατία από κοινού με το ΣΥΡΙΖΑ, ο καθένας με τα δικά του μέσα και για τους δικούς του λόγους. Αλλά νομίζω ότι εδώ πρέπει να βγουν και συμπεράσματα ολοκληρωμένα. Ποιο είναι το πραγματικό σκάνδαλο, που είναι η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου. Ο λαός μας πληρώνει ακριβά το φάρμακο. Βεβαίως πληρώνει ακριβά και για την υγεία του. Και γι' αυτά εμείς έχουμε μιλήσει πολύ ολοκληρωμένα, για να βγάζει, αν θέλετε, και ένας κόσμος και ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Αλλά νομίζουμε, θέλουμε να βάλουμε και δύο πλευρές που έχουν να κάνουν και με το χαρακτήρα αυτής της επιτροπής. Το κόμμα μας, ξέρετε, και κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης επέμενε και σε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι οι υπουργοί πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως όλοι οι πολίτες. Αν αυτό είχε συμβεί, δεν θα είχαμε τέτοιου είδους επιτροπές. Ναι. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, επειδή μιλάμε τώρα, αυτή η επιτροπή έχει και το χαρακτήρα να διερευνήσει την παρέμβαση ενός υπουργού στον τομέα της δικαιοσύνης. Εμείς, ξέρετε, έχουμε τη γνώμη ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης πρέπει να εκλέγεται και όχι να διορίζεται. Γιατί τώρα
Μην τρελαθούμε, είναι σαν να ανακαλύπτουμε την Αμερική, ότι υπάρχουν παρεμβάσεις από κυβερνήσεις, πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν όσο διονύζεται και αυτό το καθεστώς. Είναι δύο πλευρές που νομίζουμε ότι έχουν μια αξία να τις συζητήσουμε. Να εκλέγονται όμως, τώρα μπαίνουμε σε μεγάλη κουβέντα, να εκλέγονται από ποιους? Από τους ίδιους. Μάλιστα. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Αλλά είναι, ξέρετε, μια πρόταση που μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Γιατί τώρα να μιλάμε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όταν η ίδια η δικαιοσύνη, η ηγεσία της, διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Κύριε Παναγιώτακοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλά. Και εσείς, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια χαρά. Yeah.